Συνεχίζουμε, παιδιά. Τα φαινόμενα του πνευματισμού, όχι βεβαίως, γιατί θα έπρεπε να διεγείρουμε την περιέργειά μας, μια νοσηρή βεβαίως πάντα περιέργεια γύρω από τέτοια θέματα, αλλά για να έχουμε γνώση τόση και τέτοια, ώστε όποτε ακούσουμε κάτι ή διαβάσουμε κάτι, να μπορούμε να κρίνουμε και να κατατάξουμε το φαινόμενο εκεί που πρέπει. Πάρα πολύ συχνά, είτε στην εφημερίδα, είτε ακούμε, συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα, να πούμε αυτό, αυτό είναι πνευματιστικό φαινόμενο και ανήκει σε εκείνη την κατηγορία. Ποιος, παρακαλώ, δεν έχει ακούσει για τα λεγόμενα στοιχειωμένα σπίτια? Αυτό είναι ένα πέμπτο σημείο, ένα πέμπτο θέμα που όλοι το γνωρίζουμε και είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. Τι συμβαίνει με τα λεγόμενα στοιχειωμένα σπίτια? Καταρχάς, σε κάποιους χώρους παλιούς, όπως πράγματι σπίτια ή φρούρια, είτε ακέραια είτε μισογκρεμισμένα ή γκρεμισμένα, ακούνται κρότη στους χώρους αυτούς, κυρίως το βράδυ. Ακόμη ακούγονται θόρυβοι σαν να σπάζουν γυαλικά, να σπάζουν γυαλιά. Ποικίλοι θόρυβοι, περπατήματα, επί παραδείγματι, ότι κάποιοι περπατούν ή κάποιος περπατάει, αλλά να μην υπάρχει κανένα. Να ανοίγουν και να κλείνουν οι πόρτες, χωρίς κανείς να ανοίγει και να κλείνει πόρτες. Ή να ακούγονται θόρυβοι σαν να ανοίγουν ή σαν να κλείνουν πόρτες, ή ακόμη να ανοίγουν και να κλείνουν οι πόρτες πραγματικά, κατ' αισθητών τρόπων. Να παρατηρείτε μία πνοή ανέμου μέσα στο σπίτι, ένα αεράκι, ενώ δεν υπάρχει θέμα αέρος, τα παράθυρα είναι κλειστά, ή ακόμη να ακούγονται αναστεναγμοί. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά, εκείνοι που κατοικούν σε ένα τέτοιο σπίτι, αισθάνονται πάρα πολύ άσχημα. Δεν μπορούν να αισθάνονται καλά. Είναι λοιπόν γεγονός ότι υπάρχουν στοιχειωμένα σπίτια? Είναι γεγονός. Εκείνο μόνο που διαφέρει είναι η ερμηνεία. Άλλη ερμηνεία βεβαίως δίδει ο χριστιανισμός, την οποία τελικά θα πούμε αφού τελειώσουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τις εκπληκτικές, και άλλη ερμηνεία δίνει ο πνευματισμός. Ή αν θέλετε ακόμα και ο λαός, γιατί έχουμε και μια λαϊκή αντίληψη ειδικά για το θέμα των στοιχειωμένων σπιτιών. Τι ερμηνεία δίδει ο πνευματισμός για το φαινόμενο αυτό? Ότι τάχα ψυχές ανθρώπων που πέθαναν κατά βίαιων τρόπων εις των τόπων εκείνων δημιουργούν αυτά τα φαινόμενα. Πόσες φορές έχουμε ακούσει ότι φαίνεται ένας αράπης ή φαίνεται ένα πρόσωπο που ανήκει σε μια παλιά εποχή, ένας πολεμιστής αγαρινός. Αυτή τη στιγμή που σας ομιλώ έχω υπόψη μου εκεί στην δυτική, βορειοδυτική Πελοπόννησο, που είχε κάποτε παρουσιαστεί ένα φαινόμενο σε ένα παλιό κάστρο. Έβλεπαν έναν αγαρινό, δηλαδή από εκείνους τους πολεμιστάς, όπως τους ξέρουμε από χαλκογραφίες, ιχνογραφήματα κτλ. Και τι λέγεται γι' αυτό? Να, φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός εφωνεύθηκε εκεί άδικα, σκοτώθηκε άδικα, τον σκότωσαν ή τον βασάνισαν, και τώρα το φάντασμά του έρχεται εκεί. Τι να κάνει εκεί? Άλλοτε για να εκδικηθεί, άλλοτε γιατί ενδεχομένως είναι προσκολλημένο αυτό δίθεν τάχα το πνεύμα σε υλικά αγαθά, όπως επί παραδείγματι
εκεί να υπήρξαν χρήματα, νομίσματα χρυσά, θαμένα, και εκεί να υπάρχει το φάντασμα του ανθρώπου ο οποίος εμφανίζεται εκεί γιατί βία πέθανε κλπ. Κλπ. Είτε ακόμη εμφανίζονται τα πνεύματα αυτά για να τιμωρούνται επειδή διέπραξαν κάποιο έγκλημα και τώρα θα έπρεπε να εμφανίζονται έτσι για να εξηλαιωθούν ή ακόμη γιατί θέλουν και επιθυμούν τα πρόσωπα αυτά να μένουν κοντά σε προσφυλή των πρόσωπα. Δηλαδή οι οικοί των να μένουν σε εκείνο των χώρων και τώρα αφού έφυγαν αυτοί από την παρούσα ζωή να εμφανίζεται τροποντινά το πνεύμα κλπ. Κλπ. Φοβάμαι μάλιστα πολλές φορές όταν υπάρχει εκείνη η συνήθεια όταν κάποιος πεθάνει στο σπίτι να βάζουν κάποιες μέρες φαΐ, νερό για να έρθει η ψυχή να φάει. Μην νομίσετε, πάντοτε υπάρχει μία έτσι υποβόσκουσα, λανθάνουσα αντίληψη ότι η ψυχή περιφέρεται κάπου εκεί. Τώρα, αν για μια στιγμή αυτή η ψυχή εμφανιστεί ως φάντασμα, τότε λένε ότι στήχιωσε αυτή η ψυχή, στήχιωσε. Και αν έχουμε επανειλημμένες εμφανίσεις αυτού του στοιχείου, όπως του λέει ο λαός, το σπίτι να θεωρείται στοιχειωμένο. Σας ξαναλέγω, τα φαινόμενα είναι αποδεκτά, αλλά η ερμηνεία διαφέρει. Και αυτά λέγει ο πνευματισμός. Βέβαια δεν πρόκειται για ψυχές ανθρώπων που πέθαναν. Κι άλλοτε σας είπα, ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι όταν ένας αποθάνει πηγαίνει στον οικείον τόπο. Δεν μένει ούτε στο σπίτι που κατοικούσε, ούτε στη γη επάνω, πουθενά. Πηγαίνει στον οικείον τόπο, εκεί που πηγαίνουν οι ψυχές. Συνεπώς πρόκειται, όπως εξάλλου και για όλα τα φαινόμενα, όπως θα τα χαρακτηρίσουμε στο τέλος όλης αυτής της περιγραφής, πρόκειται για πονηρά πνεύματα. Και όχι για ψυχές πεθαμένων ανθρώπων που υποκρίνονται τα πονηρά πνεύματα αυτές τις ποικίλες τοποθετήσεις, θέσεις, μόνο και μόνο για να ξεγελούν, εξαπατούν τους ανθρώπους. Ερχόμαστε σε μία έκτη περίπτωση. Είναι η τυπτολογία, ο πνευματισμός στον χώρο ή μάλλον πώς εκδηλώνεται τυπτολογικά ή ακόμα σηματολογικά ή ακόμα πώς παρουσιάζει διάφορα είδη γραφής. Έχουμε αυτήν την τυπτολογία που σας την είχα πει την περασμένη φορά στο φαινόμενο του τραπεζιού, του μικρού εκείνου τραπεζιού ή το λεγόμενο πνευματιστικό τραπεζάκι. Τι είναι αυτό? Ένα μικρό τραπεζάκι. Γίνεται μία σύναξη ανθρώπων που θέλουν να παρακολουθήσουν το φαινόμενο. Η σύναξη αυτή λέγεται πνευματιστική συνεδρίαση. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει κάποιος που να έχει την ιδιότητα να επικοινωνεί με τα πνεύματα, δηλαδή να είναι medium, μεθάζον. Βάζουν όλοι τα χέρια τους επάνω στο τραπέζι και σε λίγη ώρα αρχίζει το τραπέζι να κινείται. Αποσύρουν τα χέρια τους και τότε παρουσιάζονται τα φαινόμενα αυτά τα πνευματιστικά. Τι δηλαδή ακριβώς? Το τραπεζάκι κινείται, αιωρείται, σας το έλεγα την περασμένη φορά. Τώρα είναι ένα άλλο φαινόμενο. Όχι απλώς κινείται, αλλά δίδει διαφόρους κτύπους, οι οποίοι κτύποι έχουν λογικόν χαρακτήρα. Γίνεται μία ερώτηση και η απάντηση δίδεται βασικά με ένα ναι ή όχι. Οπότε γίνεται μία προσυμφωνία ότι αν είναι για ναι θα χτυπήσεις τραπεζάκι δύο φορές. Αν για όχι
ας πούμε μία φορά ή αντίστροφα, δεν έχει σημασία, γίνεται μία συμφωνία. Πως είναι δυνατόν ποτέ εδώ να υπάρχει μία συμφωνία με ένα ξύλινο κατασκεύασμα? Και πως είναι δυνατόν ποτέ αυτό το ξύλινο κατασκεύασμα να μπορεί να σου δώσει πληροφορίες, αν είναι δυνατόν? Προφανώς διαμέσου του τραπεζιού έχουμε κάποιο ή κάποια λογικά όντα που μπορούν να μιλάνε, συγγνώμη, να δίνουν σήματα. Έτσι θα βρέξει αύριο, δεν θα βρέξει, θα πάμε ταξίδι, θα πάμε ταξίδι, θα πετύχουμε στις εξετάσεις μας, δεν θα πετύχουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι με τον τρόπο αυτόν μπορούμε να πάρουμε κάποιες πληροφορίες. Πάντοτε δηλαδή η μαντική περιέργεια του ανθρώπου. Θυμόσαστε όταν σας μίλησα για τη μαντία, σας είπα ότι ένα είδος μαντίας είναι και η νεκρομαντία, ο πνευματισμός. Μόνο που δεν έχει διαστάσεις μαντίας αποκλειστικά, αλλά έχει και άλλες διαστάσεις. Ωστόσο, δεν θα μπορούσε κανείς να πάρει πιο πολλές πληροφορίες με την τυπτολογία, με τα χτυπήματα. Και έτσι επινοήθηκε ένας άλλος τρόπος για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες από το πνευματιστικό τραπεζάκι. Αυτό που θα σας περιγράψω μου το έλεγε μία φοιτήτρια των ΤΕΗ εδώ στη Λάρισα, όχι Λαρισαία. Μου έκανε μία περιγραφή του φαινομένου και θα σας την πω και εγώ. Βέβαια σας την έχω ξαναπεί σε ώρα απορριών, αν θυμάμαι καλά, όχι φέτος, αλλά δεν πειράζει να την ακούσετε. Πριν όμως πω το περιστατικό, θα σας πω ότι πάρα πολλές φοιτήτριες και φοιτητές των ΤΕΗ, ΚΑΤΕ, του Πανεπιστημίου και τα λοιπά, ακόμα και του Λυκείου, ασχολούνται με τον πνευματισμό για να περάσει η ώρα τους ή να πω αυτό που λένε, όπως το λένε, να σπάσω με πλάκα. Δηλαδή, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θα πει, μπορούμε να παίζουμε με τον διάβολο για να διασκεδάσουμε, αν είναι δυνατόν ποτέ. Είπα την έκφρασή του, δηλαδή, πώς το λέγουν αυτοί. Λοιπόν, μου έλεγε η κοπέλα αυτή τα εξής, τρομοκρατημένης υπερθετικών βαθμών. Κάποτε μαζεύτηκαν στο σπίτι μιας άλλης κοπέλας, αγόρια κορίτσια εκεί, είχαν ένα τραπεζάκι, αλλά το τραπεζάκι δεν είναι κινήτο, έγινε το κάτι άλλο. Έβαλαν ένα χαρτί σαν δίσκος και έκαναν 24 διαμερίσματα ώστε στο κάθε λογαριάστε ένα κέντρο με ακτίνες και κάθε ακτίνα κατέληγε στην περιφέρεια με ένα γράμμα α, β, γ, δ, και αυτό το πράγμα ήταν κάπως μεγάλο. Στη μέση αυτού του χαρτιού του δίσκου που ήταν χαραγμένα τα 24 γράμματα του αλφαβήτου είχαν βάλει ένα ποτήρι. Αρχίζει η πνευματιστική συνεδρίαση. Φαίνεται πως υπήρχε εκεί κάποιο ισχυρό μέντιον. Πιθανότατα ήταν η ίδια η κοπέλα η οποία μου τα διηγείτο. Διότι είχε φαινόμενα και στο σπίτι της μετά άμα πήγε. Πιθανότατα. Και το ποτήρι αυτό, παιδιά, άρχισε, αφού ερωτούσαν διάφορα πράγματα, άρχισε να κινείται προς τα γράμματα, κέντρο γράμμα, κέντρο γράμμα. Πήγαινε κάθε φορά σε κάποιο γράμμα, κρατούσαν σημείωση και έβγαζαν λέξεις, έβγαζαν φράσεις και έπαιρναν με τον τρόπο αυτόν μία απάντηση. Θα πει κανείς, ξέρει το ποτήρι τίποτε? Ξέρει το χαρτί και το τραπέζι τίποτε? Αν είναι δυνατόν. Εδώ κάποια αόρατος δύναμης υπάρχει η οποία κινεί. Μήπως το ίδιο το medium ο άνθρωπος έχει κάποιες δυνάμεις μέσα του? Όχι. Ο απλός άνθρωπος γίνεται ένα μεσάζον πραγματικά. Είναι δαίμονες, παιδιά. Σημειώστε δε ότι κάποια στιγμή μία κοπέλα γελούσε πολύ δυνατά, όπως μου διηγείται αυτή η φοιτήτρια, μια συμφοιτητριά της. Γελούσε ακατάπαυστα, χωρίς να μπορεί να σταματήσει. Γελούσε. Μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές έχουμε και δαιμονικά γέλια. Υπάρχουν λογής γέλια. Γελούσε χωρίς κρατημό. Κάποια στιγμή
αισθάνθηκε, όπως το είπε κατοπίνα η ίδια, πλάι στο τραπέζι ήταν ένα κρεβάτι, το οποίο χρησιμοποιούσαν σαν καναπέ καθόντουσαν. Και μετά καρέκλες. Αισθάνθηκε μία φοβερή δύναμη, σαν να την έπιασαν δύο πολύ δυνατά χέρια και την πέταξαν επάνω εις το κρεβάτι. Και εκεί αυτή ελιποθύμησε από το φόβο της, αλλά και από την ισχυρή δύναμη με την οποία πετάχθηκε πάνω στο κρεβάτι. Όταν συνήλθε, άρχισε να κλαίει φοβερά, λέγοντας ότι, αφού τη ρώτησαν οι άλλοι τι συνέβη, ότι εκεί που γελούσε, κάποια δύναμη στην άρπαξε, την πέταξε στο κρεβάτι κλπ. Ποια δύναμη? Το ίδιο βράδυ η κοπέλα, όταν πήγε στο δικό της το διαμέρισμα, είχε φαινόμενα πνευματιστικά. Μία πολυθρόνα που είχε εκεί να κινείται, κάποιος να βάζει κλειδί στην πόρτα χωρίς να υπάρχει άνθρωπος. Ήταν αυτή με την αδελφή της. Τόσο πολύ τρομοκρατήθηκαν ώστε μετά τα μεσάνυχτα σηκώθηκαν και έφυγαν από το σπίτι τους και πήγαν να κοιμηθούν σε μια άλλη συμμαθητριά τους. Ακόμη τυπτολογικό φαινόμενο από το τύπτο, τύπτο θα πει χτυπώ, δηλαδή με χτυπήματα, είναι κάτι άλλο που μου ανεφέρθη τελευταία τώρα, τα Χριστούγεννα κοντά, κάποια κυρία εδώ στη Λάρισα, έχοντας ένα κομοδίνο και έχοντας επάνω στο κομοδίνο μία εικόνα του Αγίου Ραφαήλ, κάποια στιγμή ανεκάλυψε, χωρίς να ξέρει ή να αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι πνευματιστικό φαινόμενο, ότι μπορούσε να επικοινωνεί δήθεν με τον Άγιο Ραφαήλ μέσω χτυπημάτων. Την ερώτησα, μήπως χρησιμοποιείτε χτυπήματα? Συγγνώμη, μήπως χρησιμοποιούνται από το κομοδίνο χτυπήματα? Μήπως το ίδιο χτυπάει? Μήπως η εικόνα χτυπάει? Μήπως ακούγονται μέσα χτυπήματα? Και μου είπε ναι. Και θέτει ερωτήματα και παίρνει απαντήσεις. Και νομίζει ότι πρόκειται για απαντήσεις του Αγίου Ραφαήλ. Και δεν είναι αυτό, παιδιά. Δυστυχώς είναι δαίμονες που, τι το εκπληκτικό, μήπως οι αναστενάριδες που είναι καθαρά δαιμονικό φαινόμενο, εκείνη η ακαΐα, δεν κρατούν την εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης? Μήπως ο Χρήστος το Γάζωρο, που τον λένε και Χριστό οι άνθρωποι, βλέπετε, οι ψευδόχριστοι, δεν έχει το δωμάτιο των χώρων που υποδέχεται τους επισκέπτες που πάνε για αυτές τις δουλειές γεμάτο από εικόνες? Τι το εκπληκτικό, τι το περίεργο. Λοιπόν, παιδιά, δεν μιλάει ο Άγιος Ραφαήλ, μιλούν οι δαίμονες. Νομίζουμε ότι οι Άγιοι θα μπορούν να παίζουν μαζί μας όπως παίζουν οι δαίμονες και γελούν και καγχάζουν. Αν είναι δυνατόν ποτέ, ασοβάρευτα πράγματα πολλές φορές, όλη την ώρα, το να έχουμε εμφανίσεις τέτοιες, δίθεν να μας λέει ο Άγιος, όπως μια άλλη περίπτωση προπολεμική είναι, αλλά είναι στην ίδια κατηγορία. Στην Αθήνα συνέβαινε αυτό, δεν θα σας πω πιο πολλά, ήμουν μικρός, το θυμούμε. Κάθε μέρα δίθεν εμφανιζόταν ο Χριστός σε κάποια ονόματι Ελένη, όσοι είναι, έχουν διαβάσει το σχετικό βιβλίο ή είναι παλαιάς ηλικίας, ίσως κάτι να γνωρίζουν. Κάθε μέρα ο Χριστός. Κάθε μέρα. Και να τους λέει Ελένη τι μαγειρεύει, ή ο Άγιος Ραφαήλ σε κάποιαν άλλη κάπου στην Ελλάδα να τους λέει, πώς τη λένε, ας μην πω πιο πολλά ονόματα, τι μαγειρεύει σήμερα. Με αυτά θα ασχολούνται οι Άγιοι, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ερωτώ, είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Αλλά τι είναι? Είναι πνευματιστικά φαινόμενα και γίνεται εκμετάλλευση των Αγίων εκ μέρους του δαίμονος από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ίσως υπερηφάνεια και δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά ας προχωρήσουμε, γιατί βλέπω ότι περνάει και ο χρόνος. Έχουμε την πνευματογραφία ή τη λεγόμενη κατευθείαν γραφή. Τι είναι αυτό? Πάνω σε ένα χαρτί σημειώνεται γραφή, γράψιμο,
χωρίς να γράφει κανένα. Μάλιστα, μπορεί κάποτε να δουν οι συνεδριάσεις της πνευματικής ένα μολύβι μόνο του να κινείται και να γράφει. Ή ακόμα κάποτε να δουν και ένα χέρι κομμένο με ένα μολύβι να γράφει επάνω ή στο χαρτί. Συνήθως γράφονται από φθεγματικές φράσεις, άλλοτε κατανοείται και άλλοτε ακατανόητε. Έχουμε την πνευματοφωνία. Είναι μία φωνή που μπορεί να ακουστεί πλάι μας. Φωνές που ακούγονται πλάι μας. Χωρίς όμως αυτό να είναι εξ αντικειμένου αληθές. Μπορεί να ακούσουν περισσότερη τη φωνή αυτή. Πόσες φορές άνθρωποι στην Ήπεθρο μπορούσαν να πούν «Μα ακούσαμε φωνές». Όπως και τις μουσικές που σας έλεγα μια άλλη φορά, την περασμένη. Ένατον, έχουμε την ψυχογραφία. Τι είναι αυτή? Τα πνεύματα γράφουν με το χέρι του μεσάζοντος. Δηλαδή το medium κρατάει ένα μολύβι, αλλά γράφει αυτό το medium, αλλά εμπνέουν όμως τα πνεύματα και γράφουν πολλές φορές κείμενα ολόκληρα σε ξένες γλώσσες. Διάβαζα σχετικά δεν ξέρω, καμιά 15 γλώσσες, 20 γλώσσες που είναι αδύνατο να γράψει, να μάθει ένας άνθρωπος ακόμη και αρχαία ελληνικά, ένα φαινόμενο που συνέβη κάποτε στην Ευρώπη, να ξέρει κανείς τόσες γλώσσες. Σελίδες ολόκληρες με γλώσσες ξένες, και αυτό βεβαίως είναι φαινόμενο πνευματιστικών. Ακόμη να αποστέλλονται επιστολές διά του ταχυδρομείου και με τη διεύθυνση την κανονική και με γραμματόσημο, και το γράμμα αυτό να έρχεται από έναν πεθαμένο. Θα μου πείτε είναι φάρσα. Κι όμως να γράφει μέσα πράγματα που αφορούν τον παραλήπτη και να μην τα γνωρίζει κανένας παρά μόνο παραλήπτης. Ή ακόμα να στέλνει δίθενο μακαρίτης γράμμα, δίθενο, πονηρά πράγματα. Ο μακαρίτης είναι εκεί που είναι και να λέγει στο τάδε σημείο του σπιτιού έχω κρύψει κάποια χρήματα. Ανοίξτε, σκάψτε, θα τα βρείτε. Μπορεί αυτό να είναι φάρσα? Προφανώς όχι. Ενδέκατο, έχουμε εμφάνιση πνευμάτων κατά ορατών τρόπων που μπορούν και να ομιλούν. Εμφανίζονται πολλές φορές ή σαν άνθρωποι ή σαν ζώα. Ακούστε, σαν ζώα. Αν διαβάσει κανείς τους βίους των Αγίων, ιδίως τα γεροντικά, έχουμε διάφορα γεροντικά, θα δει τέτοια φαινόμενα πάρα πολλά που εκεί σαφώς είναι οι δαίμονες. Αλλά σας είπα, λίγο υπομονή και θα μιλήσουμε γι' αυτά. Εμφανίζονται πολλές φορές ως άνθρωποι ακροτηριασμένοι, λείπει χέρι, λείπει πόδι, που σαν να ήθελε να πει ότι εγώ είμαι, αναγνώρισέ με. Θυμηθείτε στην Παλαιά Διαθήκη, στο Αλφα Βασιλείον, όταν εκείνη η εργαστρίμηθος της Αενδόρ εκάλεσε το πνεύμα του Σαμουήλ και ρωτάει ο Σαμουήλ, τι βλέπεις? Βλέπω έναν άνδρα να φοράει μια διπλοίδα, ένα ειδικό παλτό, που το φορούσε αυτό ο Σαμουήλ όταν ζούσε. Έχουν όμως μια αεριώδη μορφή, αλλά ετούτης, κοιτάξτε, δεν μπορούν να τα αγγίξουμε, σαν ένα σύννεφο είναι, αλλά μπορούν όμως να φωτογραφηθούν. Δωδέκατο, ένα βήμα παραπέρα, έχουμε υλοποίηση αυτών των πνευμάτων που σας είπα προηγουμένως. Εδώ εμφανίζονται πάλι μέλη σώματος, όπως χέρια, πόδια, μόνα τους έτσι, ή και ολόκληρο το σώμα. Εμφανίζονται χέρια που είναι άλλοτε κρύα σαν πεθαμένου, άλλοτε είναι ζεστά στη φυσιολογική θερμοκρασία του σώματος και άλλοτε είναι πολύ ζεστά σαν να έχουν πυρετό. Μπορεί αυτά τα χέρια να σε πιάσουν και να σε σφίξουν σε τέτοιο βαθμό που για πολλές μέρες να αισθάνεσαι τα σημάδια επάνω ή να πονάς επάνω στο δικό σου χέρι ή στο σώμα σου.
Μπορεί κανείς όμως αυτά που εμφανίζονται ή και σώμα ολόκληρο να μπορεί κανείς να εγγίξει, να θοπεύσει. Αυτά τα υλοποιημένα πνεύματα τραγουδούν, κάθονται, σηκώνονται, φωτογραφίζονται. Αναφέρεται ότι ο Άγγλος φυσικός Crookes, που τον ξέρετε από τη φυσική, ότι επί τρία συνεχή έτη και καθημερινά ενεφανίζεται σε ένα ειδικό δωμάτιο που είχε ένα πολύ ισχυρό medium μία κοπέλα η οποία είχε δώσει το όνομά της ότι λέγεται Ινδιάνα, Ινδιάνα δηλαδή. Αυτή έβγαινε από μία μικρή νεφέλη μέσα στο δωμάτιο. Δηλαδή καταρχάς μία νεφέλη εμφανίζεται, μετά σιγά σιγά ξεχώριζε, εχάνεται η νεφέλη και εμφανίζεται αυτή η κοπέλα. Φωτογραφήθηκε πολλές φορές, θερμομετρήθηκε πολλές φορές. Έπαιζε με τα παιδιά της οικογενείας και με τους υπηρέτες της οικογενείας. Και όταν πέρασε αυτό το χρονικό διάστημα που σας είπα, μια μέρα ανακοίνωσε ότι η αποστολή της τελείωσε, τι είδους αποστολή τώρα μπορεί να πει, και ότι πια δεν θα ξαναεμφανιζόνταν. 12. Έχουμε μετατοπίσεις ζώντων. Περιορίζουμε μόνο να σας πω ένα περιστατικό. Μια οικογένεια, αυτό συνέβη το 1901, στην Ιταλία, η οικογένεια Πανσίνη, το επίθετό της, είχαν δύο μικρά παιδάκια, κάτω των 10 ετών. Τα παιδάκια αυτά υπέκυντο, σημειώστε δε ότι η οικογένεια επήγαινε σε πνευματιστικές συνεδριάσεις, υπέκυντο σε ισχυρή, θα λέγαμε, υποβολή των πνευμάτων. Μια μέρα, αυτό έγινε πάρα πολλές φορές και στα δύο παιδιά, θα σας πω μόνο ένα περιστατικό. Στείλαν τον μεγάλον, τον δεύτερον, τον στείλαν να πάρει, ήταν κάπου μεσημέρι, να πάρει από το φούρνο ψωμί και από το μπακάλι κρασί. Του λένε μην αργείς, να έρθεις γρήγορα. Το τραπέζι το έχουμε στρώσει. Το παιδί εξαφανίστηκε. Πήγανε, ρώτησαν στο φούρναρι εάν πήγε το παιδί εκεί, λέει πέρασε, πήρε ψωμί, προπολής ώρα, έφυγε. Πάνε στο μπακάλι το ίδιο. Το παιδί βρέθηκε μέσα σε μία βάρκα, ανοιχτά στο πέλαγος, πολλά χιλιόμετρα μακριά από την παραλία, χωρίς να ξέρει πώς βρέθηκε μέσα σε εκείνη τη βάρκα. Είναι εκπληκτικά πράγματι, εκπληκτικά πράγματα. Και έχουμε και ένα τελευταίο. Είναι η τηλεπάθεια. Γρήγορα, γρήγορα, έχουμε αυτόματες εμφανίσεις ζώντων ή νεκρών προσώπων και τα πρόσωπα αυτά, νεκρά ή ζώντα, φανερώνουν κάτι. Ή ακόμη, τηλεπάθεια είναι η οπτασία που μπορεί να έχει κανείς ή στον ύπνο του ή στον ξύπνιο του και βλέπουν διάφορα περιστατικά που συμβαίνουν σε πολύ μακρινές αποστάσεις. Τρία παραδείγματα θα σας πω. Ο Κικέρον, πολύ αρχαίο αυτό, παλιό παράδειγμα, αναφέρει ότι δύο φίλοι στα Μέγαρα έμεναν σε δύο διαφορετικά σπίτια γιατί είχαν να κάνουν ταξίδι προς Αθήνας. Έμεναν σε δύο διαφορετικά σπίτια. Το πρωί ταξιδεύαν να φύγουνε. Τη νύχτα βλέπει στον ύπνο του ο ένας, το φίλο του που του λέγει «Έλα να με σώσεις, κινδυνεύω». Όνειρο ήταν, ξανακοιμήθηκε. Ξαναβλέπει το όνειρο. «Σου είπα, έλα να με σώσεις, κινδυνεύω από δολοφόνους». Δεν το καταλαβαίνεις. Τρόμαξε αυτό. Ξανακοιμήθηκε. Τρίτη φορά του λέει «Δεν είσαι φίλος. Δεν ήρθες να με σώσεις, αλλά τώρα πια είναι πολύ αργά. Μόνο σου λέγω τούτο. Το πρωί από την πύλη της πόλεως θα βγαίνει ένα κάρο με σκουπίδια. Εκεί θα με έχουν βάλει εμένα. Εκεί φρόντισε να με βρεις και να εκδικηθείς τον θάνατό μου». Έτσι και έγινε. Καταπληκτικό. Ο Απολλώνιος ο Τιανέφ από τα Τίανα της Μικράς Ασίας που είσαι στα τέλη του
πρώτου αιώνος μετά Χριστόν, κάποτε βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια, το 96 μετά Χριστόν στην Αλεξάνδρεια.